Θα έχω ανάγκη να τα ακούσω. Ρε Χάζο, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Αλήθεια. Εγώ ο μόνος λόγος που μίλησα ήταν γιατί η μάνα σου με αντιμετώπιζε σαν σκουπίδι. Και σένα το ίδιο. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αγκάλιασέ με. Αγκάλιασέ με και να μην πούμε τίποτα άλλο. Μόνο να κοιμηθούμε μόνο. Πάντως τα παιδιά έχουν αρχίσει να με πιέζουν. Και με το δίκαιο τους. 2 χρόνια έχει τράβηξει αυτή η ιστορία. Τελικά θα τα ανοίξουν μόνοι τους αν δεν βιαστούμε. Ρε αγάπη μου, αν πως τη μάνα μου πως θέλουμε τα λεφτά για το σφαιριστήριο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Μα δεν είπα εγώ έτσι πεις τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν είπα καν να τη ζητήσουμε λεφτά. Εξάλλου δεν θα μας τα δίνει. Εγώ είπα, αντί να μας δίνει αυτά τα 2 νίκια για το κολόσπιτα, καλύτερα να μας δώσει κάτι μεγαλύτερο. Αυτό είπα. Ξέρεις τι μου είπε σήμερα? Τι? Ότι και αυτά τα 2 σκέφτεται να τα πάρει πίσω. Να τα πάρει πίσω? Και εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε? Αυτό τη ρώτησα κι εγώ και μου είπε να κοιτάξει να βρεις καμιά δουλειά. Έτσι σου είπε? Τώρα, έλα. Thank you.
Μπρος. Έλα, γιαγιά, καλημέρα. Τι... τι έγινε? Μαμά. 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 Ξύπνα, μαμά. Μαμά. Τι έγινε, ρε παιδάκι μου, τι έπαθες? Μαμά, ξύπνα. Τι έπαθες? Πήρε τηλέφωνο γιαγιά. Και? Πέθανε η Μαρή. Μαμά. Ξύπνα, ρε μαμά. Ρε μαμά. Μαμά. Έλα, σήκω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει να αγαπάμε τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι μας κάνει να αισθανόμαστε ό,τι αισθανόμαστε. Ό,τι και να είναι. Πονάει πολύ. Τόσο πολύ που σε κάνει να εύχεσαι να μπορούσες να μην αγαπάς. Να εύχεσαι να μπορούσες να κρατήσεις μέσα σου μόνο τις καλές στιγμές και να πεις ότι δεν χρειάζεται να κλαίω και να λυπάμαι. Κι όμως, ακόμα και τις κακές στιγμές, θα έδινα τα πάντα για να τις ζήσω. Θα πάμε μέσα? Όχι, άφησε τους εδώ. Με καημένη Μαρίκα. Έμεινε όλη της τη ζωή μέσα σε αυτό το σπίτι. Πρέπει να σε αγαπούσε πολύ, τόσα χρόνια μαζί σου. Εννοείς πως για να με αντέξει κανείς πρέπει να με αγαπάει πολύ, ε? Γιατί δεν λες πως με είχε και ανάγκη? Και από ανάγκη μένει κανείς δίπλα σε κάποιον. Δεν εννοούσα αυτό, μαμά μου. Δηλαδή, ό,τι λέω εγώ πρέπει να το παρεξηγείς, έτσι, ακόμα και τώρα, μια τέτοια μέρα. Εμένα και τέτοιες μέρες δεν αλλάζουν τις σκέψεις μου. Ούτε και τη γνώμη που έχω για κάποιους ανθρώπους. Εδώ θα καθίσετε εσείς. Έλα. Έλα να καθίσεις κοντά στη γιαγιά σου, που στενοχωρήθηκε σήμερα. Δεν μου λες, τώρα που η γιαγιά σου έμεινε μόνη της, θα έρθεις να μείνεις μαζί της? Να της κάνεις λίγο παρέα και να τη βοηθάς που και πού? Εσένα ρωτάω. Είσαι γυναίκα μεγάλη πια. Πρέπει να φροντίζεις μόνη σου τον εαυτό σου. Είσαι απίστευτη, πραγματικά είσαι απίστευτη. Δηλαδή τι να έκανα, ρε Σωτήρη? Ώρες-ώρες μου δίνεις την εντύπωση ότι είσαι ηλίθια, πραγματικά. Ώρες-ώρες έχω αυτή την εντύπωση. Ρε Γιώτα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, ε? Ο θάνατος της Μαρίκας ήταν δώρο Θεού για σένα, δεν το βλέπεις? Σταμάτα πια να μιλάς έτσι, πέθανε ένας άνθρωπος. Εντάξει, πέθανε ένας άνθρωπος, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ όμως η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να δεις και εσύ τι θα κάνεις. Λοιπόν, χειροκρότημα. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τη μάνα σου. Ανθρώπινα εννοώ. Γιατί? Για τα λεφτά? Για να την πείσω να μου δώσει λεφτά? Ή να την πείσω να μου γράψει κανένα σπίτι στο όνομά μου? Ναι, ρε, για τα λεφτά τόσο κακό είναι. Τόσα χρόνια δηλαδή που ζεις μόνη σου, ποιος σε βοήθησε? Κανείς. Και το παιδί μόνη σου το μεγάλωσες. Και τον άντρα που δεν είχες, αυτή φταίει, αυτή δεν τον ήθελε. Όπως δεν θέλει και εμένα. Λοιπόν, τέρμα και με τα λεφτά και με τη μάνα μου. Δεν θέλω άλλη κουβέντα. Μάλιστα. Αυτές τις μαλακίες κάνεις μια ζωή, γι' αυτό είσαι έτσι. Θα βγεις? Λέω να πάω από τη μαμά. Έχει τα χάλια της τώρα τελευταία. Και θα κοιμηθείς εκεί? Δεν ξέρω. Καλά, κάνω ό,τι θες. Μόνο φεύγοντας, να της πεις να σου επιστρέψει τα κλειδιά που της έχω δώσει. Αυτό το σπίτι θα κλείσει για τη μάνα σου. Αν ποτέ ξεφορτωθεί αυτό τον άξιστο, τότε τα ξαναλέμε. Νομίζεις πως κάνω λάθος? Υποθέτω πως εσύ ξέρεις καλύτερα. Εσύ μου μοιάζεις πολύ
Το ξέρεις. Κάθισε λίγο. Θέλω να σου μιλήσω. Έχω πάρει μια απόφαση και θέλω να την ξέρεις. Τον τελευταίο καιρό, από τότε που η καημένη Μαρίκα έφυγε, σκέφτομαι συνέχεια ένα πράγμα, πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Πως θα έρθει και για μένα η μέρα που θα κοιμηθώ και δεν θα ξυπνήσω το άλλο πρωί. Και αυτή η μέρα μπορεί να είναι μακριά, αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Θα κάνω μια διαθήκη. Όλα όσα έχω θα τα αφήσω σε σένα. Τίποτα στη μάνα σου. Τίποτα σε αυτόν τον άχρηστο. Όλα θα τα γράψω σε σένα. Και εσύ ξέρεις τι θα τα κάνεις. Άντε πήγαινε τώρα. Πήγαινε εκεί που είναι να πας. Και κοίταξε το βράδυ να κοιμηθείς νωρίς. Γιατί αύριο πρωί-πρωί θα βγούμε έξω μαζί. Θα πάμε να σου δείξω τι κληρονομείς. Μπα, θυμήθηκες πως υπάρχουμε κι εμείς? Η γιαγιά πήγε και έκανε μια διαθήκη. Τα αφήνει όλα σε μένα. Και μένα τι μου το λες για να χαρώ? Μωρό μου, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Θέλω να ξέρεις ότι χαίρομαι για σένα πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Γιώτα, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σου παίρνουν την μπουκιά μέσα από το στόμα και λες και ευχαριστώ. Να δω τι άλλο θα γίνει μέχρι να καταλάβει ότι σε κοροϊδεύουν όλοι. Δεν με κοροϊδεύουν. Α, δεν σε κοροϊδεύουνε. Μεγαλύτερη κοροϊδάρα από σένα δεν μπορούσαν να βρουνε. Α, καλά. Τι καλά, ρε Γιώτα, τι καλά. Από πού και ως πού να τα πάρει όλα η μικρή μου, λες? Από πού και ως πού? Τώρα δηλαδή τη ήρθε τη μάνα να τα γράψει όλα στην πέση? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Τόσα χρόνια την παρακαλά να σου γράψει δύο σπιτάκια να παίρνει κανένα νίκη και κάνει πω δεν ακούει. Ακόμα και εκείνα τα δύο νίκια που σου δίνει τα πήρε πίσω. Ρε εσύ το σπιτάκι που σου γράψε κατευθείαν ο παππού σου. 800 δικαστήρια έκανε για να το πάρει. Και μη μου πεις ότι το έκανε επειδή δεν γούσταρε τον άντρα σου, γιατί δεν γούσταρε εσένα. Ούτε με άλλον άντρα είχε πρόβλημα, ούτε με τίποτα. Παρά μόνο με σένα. Με σένα έχει πρόβλημα, καταλαβες? Άκου να σου πω. Το παιδί ήρθε να μου πει τα νέα για να χαρώ κι εγώ μαζί της. Και μάλιστα μου είπε ότι μόλις τακτοποιηθεί το θέμα θα με βοηθήσει και εμένα. Ψίχουλα, σου πετάνε ψίχουλα και λες και ευχαριστώ. Δεν είναι ψίχουλα, αυτή είναι η ζωή μου. Πάει και τελείωσε αυτό.